Και καλησπέρα σα, είναι 3η 16 Απριλίου και βλέπετε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Κόντρα. Πάμε να δούμε πώ διαμορφώνεται η επικαιρότητα έω αυτήν την ώρα σε τίτλου. Παγκόσμιο τρίνο για την Παναγία των Παρισίων. 9 αιώνε ιστορία έγιναν στάχτη σε 65 λεπτά. ρεσιτάλε λεπαρχιωτισμού από τα ελληνικά κανάλια πανελλαδική εμβέλεια. Τι μηνύματα έστειλε ο Αλέξη Τσίπρα για δημοσκοπήσει, εκλογέ, κεντροαριστερά οικονομία. Όσο είναι ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση, το αφορολόγητο δεν μειώνεται, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργό φεύγει από το κεφάλι μα το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο που έπαιρνε τι λάθο αποφάσει, διαμηνεί ο Αλέξη Τσίπρα. Ποιοι θα ωφεληθούν από τι 120 δόσεις και το κούρεμα τη βασική οφειλή. Μαντέλη Τσουκάτο και στελέχη του ΟΤΕ δείχνει η εισαγγελέα στη δίκη για τα μαύρα ταμεία τη Ζήμεν. Στηρίζει δικαστέ και εισαγγελεί για το σκάνδαλο Νοβάρτη ο Μιχάλη Καλογύρου. Αναλυτικέ απαντήσει και από τον Δημήτρη Παπαγγελόπουλο για την υπόθεση Ξεπαπαδέα. Πάμε κυρίε και κύριοι στο πρώτο θέμα του δελτίου μα που δεν είναι άλλο από το παγκόσμιο σοκ που έχει προκληθεί για την καταστροφή τη Παναγία των Παρισίων μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε χθε το απόγευμα και επεκτάθηκε ταχύτατα. Εκατομμύρια κόσμου σε όλο τον πλανήτη ακολουθούσε με αγωνία της εξελίξεις, καθώς θα χρειαστούν χρόνια, ίσως και δεκαετίες, για να ξανασταθεί στα πόδια του ο εμβληματικός καθεδρικός ναός που κινδύνευσε να καεί ολοσχερός. Ωστόσο, από τον πύρινο εφιάλτη κατάφεραν να σωθούν η μοναδική θησαυροί του ναού. Μένουμε στο θέμα και πάμε να πάρουμε το σχόλιο του Φίβου Κλαβιανού που είναι εδώ μαζί μας. Φίβο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Παγκόσμιο το σοκ για την καταστροφή και ελληνικό όμως σοκ για ένα φαινόμενο που είδαμε για τον επαρχιωτισμό των ελληνικών καναλιών πανελλαδικής εμβέλειας που δεν θυσίασαν εκπομπές μαγειρικής, εκπομπές reality ή άλλου τύπου προγράμματα για να δείξουν την καταστροφή ενό παγκόσμιου μνημείου πολιτιστική κληρονομιά. Ο, πα... ο παρχιωτισμό είναι το ένα πρόβλημα. και mm -hmm. ε, είναι και δυσάρεστο πραγματικά να το σχολιάσουμε αυτό. Γιατί δεν είναι μόνο ότι δεν έγινε στην Ελλάδα. Το θέμα πήρε μεγάλε διαστάσει. Παντού. Μπέρα. Και στην Ελλάδα, από τα social media, ο κόσμο, ο λαϊκό κόσμο το, το έχει καταλάβει αυτό, το έχει δει, το έχει σχολιάσει. Το κουβεντιάσανε στη σούπερ που πήγα σήμερα. Ε, Δυστυχώ τα κανάλια αποδείξανε όχι μόνο τον επαρχιωτισμό του, λοιπόν, αλλά το ότι δεν έχουν πια την ενημέρωση ψηλά. Το πω και ακόμα χειρότερα. Ότι έχουν μόνο είναι πολιτικά πιστόλια συγκεκριμένων επιχειρηματικών συμφερόντων ή κομμάτων, που απλά τοποθετούνται στον πολιτικό καυγά. Ναι, αλλά δεν γίνεται να μην υπάρχει ενημέρωση και για άλλα θέματα. Η και γραμμή να γίνεται... περνάει δηλαδή ακριβώς, και όλα ακριβώς, τα άλλα. Να ακριβώς. ανάψουμε μια κουζίνα ή να κάνουμε ένα αγώνισμα στην άμυνα. Το οποίο είναι και πολύ πιο φτηνό. Και καθόλου ποιοτικό mm -hmm. και ίσω και πιο εμπορικό. Αλλά όπω το συνηθίζει στον κόσμο, έτσι και ο κόσμο πλάθεται. Και όταν τελικά υπάρχει ένα φαύλο κύκλο που κανεί δεν πουλάει σοβαρή ενημέρωση και ο κόσμο πια έχει σταματήσει να αναζητεί την ποιοτική ενημέρωση. Και αναρωτιόμαστε μετά γιατί το λόγο δεν έχουν έσοδα τα μέσα μαζική ενημέρωση. Και υπάρχει και μια λεπτομέρεια την οποία πρέπει να αντιβάλουμε πολύ κεντρικά στη συζήτησή μα: mm -hmm. Ότι έχουν δοθεί πρόσφατα άδειε οι οποίε ήταν για κανάλια πανελλαδική εμβέλεια ενημερωτικού και γενικού περιεχομένου. Το ενημερωτικό ρε παιδιά, πού είναι. Δεν εύκολες. το είδαμε. Δεν το είδα. Και μάλιστα, το το είδα μόνο δώσουμε... οι τηλεθεατές του Κόντρα, βέβαια. Έτσι, να έτσι, να με συνεχή ροή πληροφοριών. Στο Κόντρα, το οποίο είναι και ένα όχι, κανάλι... Και όχι για να ευλογήσουμε τα γένια μα. Το οποίο έχει... Πολύπλευρη άποψη πολιτική, mm -hmm. διαφορετική το Δελτίο, διαφορετικέ επόμενε εκπομπέ, διαφορετικέ μεταξύ του εκπομπέ, yeah. όλε οι απόψει προβάλλονται και μπράβο που, που το έκανε αυτό. Και μάλιστα θέλω να επισημάνω ότι άκουγα ραδιόφωνα κατά τη διάρκεια τη ημέρα που ακροατέ επισήμαναν στου ανθρώπου που έκαναν τι εκπομπέ ότι επειδή υπόθηκε αυτό ότι κανένα, κανένα κανάλι δεν το έκανε αυτό, όχι πλήν του κόντρα είπανε πάρα πολύ, και όχι μόνο ένα τηλεθεατή, παραπάνω τηλεθεατέ. Να πούμε και ένα... κάποιε λεπτομέρειε που να συμπληρώσουμε στο ρεπορτάζ. Είναι πολύ κρίσιμε το πρώτο 48ωρο mm -hmm. για να κρυώσουν οι τείχοι και να αποκατασταθούν τα στατικά, να μην καταρρεύσει δηλαδή κι άλλο μέρο του κτηρίου. Είναι πολύ σημαντικό. Μιλάμε τώρα για το πέτρινο, έτσι, για τον φέροντο οργανισμό που Ακριβώς. λένε οι μηχανικοί. Ε, ναι, αλλά είναι σημαντικό όμω, γιατί είναι το περίβλημα και είναι σημαντικό να μείνει η εικόνα. Mm -hmm. ε, είναι πολύ σημαντικό να, αποκατασταθεί, να ξεκινήσει η αποκατάσταση αμέσω, για να μην επιβαρυνθεί από τι καιρικέ συνθήκε. Ε, και είναι πάρα πολύ σημαντικό από εκεί και πέρα να υπάρξει μια πιστή όσο γίνεται αναπαράσταση. Γιατί yeah. τα υλικά και τον τρόπο χτισήματο προηγούμενων αιώνων δεν μπορεί να, να τα παρασταθούν πλήρω από τι σύγχρονε οικοδομέ. Mm -hmm. ε, είναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό επίση μια λεπτομέρεια, αλλά να το δούμε αυτό. Η εταιρεία κατασκευάστρια, αυτή μάλλον που έκανε την ανακαίνιση, ε, λέει ότι είχαν σταματήσει οι εργασίε δύο ώρε πριν. Από την έναρξη τη πυρκαγιά. Γιατί υπάρχει ωράριο οικοδομικό στη Γαλλία που τελειώνει πέντε η ώρα. Ναι. Αν, αν, επα... αν επαληθεί αυτό, που δεν είναι σίγουρο, γιατί προσπαθεί προ... προφανώ να βγάλει την ουρά τη απ' έξω η εταιρεία Βέβαια. και να καλύψει τι ευθύνε τη. Ε, αν όμω έχει δίκιο, mm -hmm. είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, πώ συνέβη. Αν είναι ατύχημα, αν είναι κάτι άλλο. Ε, και κάτι τελευταίο. Προφανώ δεν είναι μια εκκλησία που καίγεται. Είναι κάτι πολύ περισσότερο. Είναι ένα μνημείο το οποίο το ξέρουμε όλοι όσοι έχουμε περάσει έστω και για μία μέρα από τη Γαλλία, αλλά και όσοι δεν έχουμε περάσει και έχουμε διαβάσει μια λογοτεχνία ή διαβασει μια λογοτεχνια εχουμε δει ένα, ναι. α, ε, ε, μια ταινία για το Παρίσι. Ε, δεν είναι απλά το ότι μπορείς να δεις μέσα από αυτό την ιστορία πριν από πολλούς αιώνες Πώς ήταν στο Μεσαίωνα οι εκκλησίες που ήταν ό,τι πιο σημαντικό στο να, ε, 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 να βλέπει κανείς την εξουσία Η μεγάλη αυτή τεράστια να ήταν για το Θεό Αλλά ήταν για να δείχνουν και ποιος έχει την εξουσία Και αυτή το φτιάχνανε οι, 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 οι άνθρωποι της εκκλησίας και οι άρχοντες Λοιπόν και όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά γιατί είναι και κάτι το οποίο ήταν στην καθημερινότητα τη Γαλλία. Ήταν οι τουρίστε απ' έξω, τανούσαν τα ζευγαράκια ενδεχομένω και λένε ραντεβού. Ήταν ο καθαδρικό ναό επίση. Κόσμο παντρευόταν, παιδιά βαφτίζονταν. Γιατί το λέω αυτό. Γιατί και στην Ελλάδα έχουμε τεράστια μνημεία πολιτιστική κληρονομιά ή και μικρότερα μνημεία ναι. πολιτιστική κληρονομιά. Mm -hmm. Και όπω τώρα είμαστε όλοι ευαισθητοποιημένοι για αυτή την απώλεια και λέμε ότι τι κρίμα που συνέβη αυτό και ότι να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αποκατασταθεί και η Ελλάδα θα δώσει τον οβολό τη για να αποκατασταθεί το μνημείο αυτό όπω και η Ζάμπλου τη και ήδη έχουν βρεθεί 600 εκατομμύρια, Βέβαια. αν δεν κάνω λάθο. Έτσι πρέπει να είμαστε ευαισθητοποιημένοι και για τη δική μα πολιτιστική κληρονομιά. Mm -hmm. Και όχι μόνο για τα πολύ μεγάλα όπω είναι ο Παρθενόνα και η Ακρόπολη και το Ηρόδιο, αλλά και για άλλα πράγματα. Για εκατοντάδε νεοκλασικά που τα αφήνουμε να καταραίουμε όπω κάναμε τι προηγούμενε δεκαετίε. Να μην ξεχνάμε ότι αυτή η κουλτούρα πρέπει να είναι και για τα δικά μα πράγματα. Φίβο να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλώ βράδυ. Κυρίε και κύριοι, στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, εφ' τη ύλη τοποθετήθηκε ο Αλέξη Τσίπρα σε συνέντευξη που παραχώρησε. Ο Πρωθυπουργό σημείωσε πω οι εθνικέ εκλογέ θα γίνουν τον Οκτώβριο, διαχώρησε τα σκάνδαλα από τη σκανδαλολογία, ενώ σε ό,τι αφορά στη Συμφωνία των Πρεσπών, τόνισε πω δεν υπολόγισε το πολιτικό κόστο μπροστά στο εθνικό συμφέρον. Από την πλευρά τη, η αξιωματική αντιπολίτευση έσπευσε να χαρακτηρίσει αμετανόητο τον Αλέξη Τσίπρα για τα όσα δήλωσε στη χθεσινή του τηλεοπτική εμφάνιση, η οποία και σημείωσε πολύ υψηλά νούμερα τηλεθέα. Πάμε τώρα να δούμε ένα προ ένα τα μηνύματα που έστειλε ο Αλέξη Τσίπρας με τη χθεσινή του συνέντευξη στον Αντένα και στον Νίκο Χατζη Μαζί μα η Αναστασία Γιάμαλ και ο Δημήτρη Γκάτσιο. Καλησπέρα και στου δύο Καλησπέρα. Λοιπόν, προέκυψε έτσι κατά την και με το χθεσινό παρθενικό briefing της κυρίας Ζαχαράκη μία έτσι κάπως διαφορετική, μία διάσταση απόψεων, μία διαφορετική απόχρωση ως προς το θέμα του αφορολόγητου. Απ' τη μια Αναστασία είχαμε τον Αλέξη Τσίπρα να λέει όσο είμαι εγώ πρωθυπουργός και ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση το αφορολόγητο δεν μειώνεται. Απ' την άλλη είχαμε την Νέα Δημοκρατία Δημήτρη να λέει θα το δούμε, θα προσπαθήσουμε, θα εξαντλήσουμε κάθε περιθώριο και άλλα τέτοια έτσι στρογγυλά. Ναι. Η κυρία τη παρέα ή εγώ. Α ξεκινήσουμε από την Αναστασία λοιπόν. Δεν είναι πρώτη φορά που η Νέα Δημοκρατία έχει αυτού του τύπου τη στάση. Θυμόμαστε πάρα πολύ καλά όταν είχε έρθει ο Επίτροπο Οικονομικών τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Πιέρ Μοσχοβησή, στην αίθουσα τη Γερουσία τη Βουλή, με τον κύριο Χατζηδάκη να κάνει ένα πύρινο Ο να του λέει: Πείτε μα τι θα γίνει, θα τις κόψουμε τη συντάξη, όχι. Ενώ ο κύριο Μοσχοβησή το είχε αφήσει ανοιχτό και είχε πει ότι υπάρχουν περιθώρια. Λοιπόν, Έχουμε το δεύτερο, τη δεύτερη σεζόν του ίδιου δράματο. Η Νέα Δημοκρατία τι θέλει αυτέ τι περικοπέ, τι αρέσουν, τι στηρίζει. Γιατί, γιατί, είδαμε ποιο είναι το πλάνο τη. Ε, το παρουσίασε ο Κυριάκο Μητσοτάκη στην εκδήλωση που έκανε το ΚΕΦΙΜ, αυτό το νέο φιλελεύθερο κέντρο μελετών. Ε, απορρίθμιση, απορρίθμιση και λίγο ακόμα απορρίθμιση και κλείνουμε το ματάκι σε ημέτερα συμφέροντα αυτό είναι το πλάνο της νέας δημοκρατίας δεν έχει κρυφτεί ποτέ και αυτό είναι και ένα από τα διλήμματα των εκλογών το οποίο mm -hmm. το έθεσε ο Αλέξης Τσίπρας πάρα πολύ σωστά γιατί δεν είναι μόνο το αφορολόγητο που είπε ότι δεν θα κοπεί, αφορά πάρα πολύ κόσμο. Λέβαια. Είναι και οι 120 δόσει που έρχονται και αφορούν πάνω από ένα εκατομμύριο κόσμο. Ε, είναι τα εργασιακά, όπω είπα νωρίτερα. Είναι η καθημερινότητα του απλού πολίτη, του πολίτη που μάλλον σε μέσα στην κρίση. Και ναι, θα βάλω και μέσα και τη μεσαία τάξη, γιατί και αυτήν την αφορά το αφορολόγητο. Γιατί όλου του παίρνει μπάλα και ανεβαίνει προ τα πάνω το αφορολόγητο. Λοιπόν, ε, μετά το Πάσχα, και αυτό το λέει και το ρεπορτάζ, το είπε και ο Αλέξ Τσίπρα στη χθεσινή mm -hmm. συνέντεξη που είχε υπερτετραπλάσια τηλεθέαση από την πρόσφατη συνέντεξη του κυριακού Μητσοτάκη. Μετά το Πάσχα θα συνεδριάσει το οικονομικό επιτελείο και θα δει τι άλλα μόνιμα θετικά μέτρα θα πάρει. Πού θέλω να καταλήξω, Γιώργο. Ο Αλέξ Τσίπρα βγήκε στο δρόμο, βγήκε στο Βελβεντό. Δυτική Μακεδονία είναι το Βελβεντό, εκεί που η Νέα Δημοκρατία και το κοινά ότι δεν θα μπορεί να κυκλοφορήσει. Mm -hmm. Κυκλοφορεί και το βλέπουμε σε αμοντάριστα. Πλάνα. Ε, και όταν λέω αμοντάριστα εννοώ ότι ακούμε τι του λέει ο κόσμος. Δεν έχει περάσει μοντάζ με δίθεν πολιτές της σχεδίας που του λέγανε έτσι. Με δίθεν κυρίες με καροτσάκια που του λένε τι όμορφος που είναι. Ή με δίθεν περαστικούς που θέλουν να βγάλουν σέλφι και τελικά είναι πολιτευτέ και μετακλητής στα γραφεία τα κομματικά. Μιλάει με τον κόσμο κανονικά σε μια δύσκολη περιοχή στη Δυτική Μακεδονία. Λοιπόν... Ο Αλέξης Τσίπρας τι λέει, λέει ότι βγαίνουμε στον δρόμο πλέον, mm -hmm. έχουμε 40 μέρες μέχρι τις ευρωεκλογέ. δίνουμε έμφαση στην οικονομία, στη διαφθορά, στα σκάνδαλα και όχι στις σκανδαλολογίε και στις πετσιτιάδες, που στην ουσία άμα τις ξύσει, δεν βρίσκεις τίποτα, και στο στάτους, στην αλλαγή του στάτου της χώρα, δηλαδή από χώρα παρεία, από... Τα pigs, οι χώρε τεμπέληδε με τα στερεότυπα κτλ. Πλέον είμαστε μια κανονική χώρα mm -hmm. που όχι μόνο έχει βγει από τα μνημόνια. Διαβάσαμε το Σπίγκελ το Σαββατοκύριακο που έλεγε να γίνουμε μέσα την Ελλάδα στη Γερμανία. Μια χώρα κανονική, η οποία όμω έχει και ένα ηγετικό πλέον στάτου στα Βαλκάνια μετά τη Συμφωνία των Πρεσπών. Μια χώρα που ακόμη και ο ίδιο ο Πάπα λέει ότι ο Πρωθυπουργό τη πρέπει να πάρει νόμπελ για τη στάση του στο προσφυγικό. Μια χώρα που το μισό Ευρωκοινοβούλιο την προτείνει μαζί με το ΖΑΕΦ επίση για νόμπελ ειρήνη. Ε, τώρα μου δίνει την καλύτερη πάσα για να πάμε στον Δημήτρη. Καθώ, Δημήτρη, την ώρα που βλέπουμε σιγά-σιγά τον ΣΥΡΙΖΑ και προσωπικά τον Αλέξη Τσίπρα να mm -hmm. μπαίνει σε ρυθμού εκλογών και να ετοιμάζεται να πάρει πάνω του την προεκλογική εκστρατεία, στο κόμμα τη εξωματική αντιπολίτευση η εσωστρέφεια δεν λείπει, καθώ καταγράφουμε το ένα μετά το άλλο τα αδειάσματα προ τον Βαγγέλη Μεϊμαράκη για την αυτονόητη διαπίστωσή του ότι όταν οποιοδήποτε πρωθυπουργό τη οποιασδήποτε χώρα προτείνεται για Νόμπελ, αυτό συνιστά τιμή για τη χώρα αυτή. Θα ξεκινήσω από το, από το αφορολόγητο, εάν μου επιτρέπετε. Βεβαίω. Και θα πω ότι πραγματικά αναζητώ πρέπει να είναι παγκόσμια πρωτοτυπία mm -hmm. κυβέρνηση να ζητάει τα ρέστα από την αντιπολίτευση για ένα μέτρο που η κυβέρνηση έχει ψηφίσει ή η αντιπολίτευση δεν έχει ψηφίσει. Για ένα μέτρο όπω το αφορολόγητο, όπου ο κύριο Τσακαλώτο έχει πει. Θα είμαι δεκάδε φορέ ότι ο ίδιο θα είχε οδηγηθεί σε παρέτηση εάν μειωνόταν. Πάντω το θέμα είναι ότι αυτά τα ρέστα δεν τα λένε οι αντιπολίτε όμως στην κυβέρνηση. Δεν μπορεί, να ζητάει, <σχεστή> αυτό. δεν μπορεί να ζητάει η κυβέρνηση <σχεστή> από τη Νέα Δημοκρατία να απευθυνθεί στον ελληνικό λαό <σχεστή> <σχεστή> για ένα μέτρο που η ίδια έχει ψηφίσει. <σχεστή> Τώρα, εάν ο κύριο. Για τι συντάξει τα ζητούσε και λέγανε ότι εντάξει. Το ψήφισε η Νέα Δημοκρατία για τι συντάξει. Όχι. Ψήφισε η Δημοκρατία τη μείωση του όχι. Κυβέρνηση Τσίπρα. Υπογραφή. Τώρα. Και η ίδια ο, κυβέρνηση κύριο... τα αποσύρει. Και αντί να τα στηρίξει η Νέα Δημοκρατία, έχω, την αίσθηση, πείτε μας, ότι τα στην αίσθηση, έχω την αίσθηση ότι στην απόφαση την τελευταία του Eurogroup mm -hmm. αναγράφεται κανονικά ότι η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα δεσμεύεται να εφαρμόσει μεταρρυθμίσεις και μέσα σε αυτές τις μεταρρυθμίσεις είναι η μείωση του αφορολόγητου. Δεν θα λοιπόν. είναι τέλειο λοιπόν να αποσυρθεί. Γιατί δεν το λέει ξεκάθαρα αυτό η κυρία Ζαχαρέα η Νέα Δημοκρατία. Εγώ νομίζω ότι θα ήταν τέλειο να αποσυρθεί. Είπε κανεί ότι δεν θα είναι τέλειο να αποσυρθεί. Θα είναι τέλειο λοιπόν. να αποσυρθεί. Λοιπόν. Όχι, όχι, όχι. 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 Η Νέα Δημοκρατία λέει ότι θα δώσουμε μάχη για να μην ισχύσει η μείωση του αφορολογίτου. Τώρα, τα όμορφα λόγια <συρθεί> του <συρθεί> που παραπέμπουν ευθέω σε 2015 πρόγραμμα Θεσσαλονίκη, παράλληλο πρόγραμμα, είναι πάρα πολύ ωραίο να τα χρησιμοποιεί πάλι ο μετά από τα 11 Είναι... θετικά μέτρα που ανακοινώθηκαν στη θέση, το, το πρόγραμμα Θεσσαλονίκη εφαρμόζεται κανονικότατα, έτσι όπω και κανιά παρουσιαστεί το ανακατεπαιντικά. Είναι πάρα πολύ ωραίο να λέγονται προεκλογικά αυτά τα πράγματα. Mm -hmm. Απλά ε, θέλω να ε, νομίζω ότι το ακριβό φροντιστήριο του ΣΥΡΙΖΑ στι πλάτε των Ελλήνων πολιτών στη διάρκεια τη τετραετία, φαίνεται ότι δεν έχει περάσει. Τώρα, όσον αφορά στην εσωστρέφεια τη Νέα Δημοκρατία, ναι. εγώ δεν βλέπω καμία εσωστρέφεια. Ειδικά την Κυριακή που είχε την εκδήλωση για την παρουσίαση των Ευρωβουλευτών. Με τα χασμουριτά, λες. Κοιτά, πάντω σήμερα, mm -hmm. εκτό από την εικόνα που μεταδίδει η Αναστασία, mm -hmm. είχαμε τον κύριο Κυρανάκη, τον κύριο Δημήτρη Σταμάτη, τον Σαμαρικό Δημήτρη Σταμάτη, mm -hmm. είχαμε την κυρία Άννα Μισέλα Σημακοπούλου πότε... και άλλα γαλάζια στελέχη. Από πότε ποινικοποιείτε... Να δηλώνουν τη διαφωνία του με τον Βαγγέλη Μιωμάτη. Από Μιαμάρα. πότε ποινικοποιείται η διαφορετική άποψη μέσα mm -hmm. σε ένα δημοκρατικό κόμμα, δεν μπορώ να καταλάβω. Μάλιστα. Λοιπόν, να σα ευχαριστήσω και του δύο πάρα πολύ και για εμείς. την παρουσία σα και τα σχόλιά σα. Και τώρα, κυρίε και κύριοι, πάμε στην απόψινή μα πολιτική συζήτηση. Με ιδιαίτερη χαρά καλησπερίζω εδώ, στο στούντιο του Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων του Κόντρα, τον υποψήφιο Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην Υπουργό, τον κύριο Παναγιώτη Κουρουμπλή. Καλησπέρα σα, καλώ ήρθατε. Καλησπέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εγώ για την αποδοχή τη. Ε, κύριε Κουρουμπλή, θα ξεκινήσουμε από το θέμα το οποίο τέλο πάντων τι τελευταίε μέρε σα έχει φέρει στην κορυφή τη επικαιρότητα και όχι για καλό που λένε. Ε, Τώρα με το χέρι στην καρδιά, αν γυρίζατε το χρόνο πίσω, αυτή τη φωτογραφία θα τη βγάζατε με τον Μητροπολίτη Αμπρόσιο. Γιατί, κοιτάξτε να σας πω κάτι, συζητάμε πάλι τα ίδια πράγματα, δεν έχουν καμιά άξια. Mm -hmm. Εδώ έχουμε ζητήματα κρίσιμα. Εχθές έδωσε μια συνέντευξη ο Πρωθυπουργό, η οποία πραγματικά ήταν εξαιρετικά σημαντική. Θα πάμε, μιλάει, θα πάμε και μιλάει, σε αυτό. Μιλάει για το μέγα ζήτημα του mm -hmm. αφορολόγητου. Που είχε γίνει σημαία τη Νέα Δημοκρατία, όπω είχε γίνει σημαία και το, η μείωση των συντάξεων, έφτασαν σε σημείο να, 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 να ρισκάρουν mm -hmm. να εκτεθούν, εγκαλώντας το Μοσκοβισή μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Οι άνθρωποι οι οποίοι, οι περισσότεροι εξ αυτών, κύριε Μελιγκόνη, δεν έχουν ζήσει με συντάξει. Γι' αυτό και τι κατακρεούργησαν τι συντάξει. Mm -hmm. Γι' αυτό και ψήφισαν τότε. Το, ε, δέχτηκαν την επιβολή του δημοσιονομικού πολλαπλασιαστή. Ναι. Χαμηλού δημοσιονομικού πολλαπλασιαστή. Mm -hmm. Και ε, η, η εκτίμηση που κάνανε τότε ήταν ότι θα ήταν μικρότερες οι επιπτώσεις στην οικονομία από τις περικοπές που κάνουν Στις συντάξεις, τους, μισθούς. Στα, στα δικαιώματα, στι στις δαπάνες, στι κοινωνικέ. Mm. Αυτά είναι τα ζητήματα. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, οι οποίοι ήταν ανίκανοι να διαχειριστούν έστω και την, την, την κατάσταση εκείνη, σήμερα ζητάνε να επανέλθουν να κυβερνήσουν τη χώρα. Αυτά είναι τα διλήμματα που πρέπει να μπουν στον ελληνικό λαό. Και έρχεται αυτή η κυβέρνηση, mm. η οποία εξασφάλισε πολιτική σταθερότητα mm. εξασφάλισε έναν δρόμο τη στην οικονομία. Ωστε η αβεβαιότητα που ζούσαμε και ζούσε η οικονομία, ο επιχειρηματικό κόσμο. Τα είπα και στην Κρήτη. Μα στην Κρήτη σήμερα και χθε. Λοιπόν, προχθέ στη Θράκη. Θα τα πούμε όλα αυτά, λοιπόν... αλλά να μείνουμε λίγο σε αυτό το θέμα. Και ξέρετε γιατί επιμένω. Επιμένω γιατί επιμένουν πολλοί σύντροφοί σα ε, στο ΣΥΡΙΖΑ. Ε, βγαίνουν εγώ, καθημερινά και λένε διάφορα εγώ, για τον Παναγιώτη Κορυφή. Εγώ, ας λένε ότι θέλουν. εγώ ε, για συνυποψηφίου μου mm -hmm. απαγορεύω τον εαυτό μου να πει κουβέντα. Πάμε παρακάτω. Άρα εννοείται ότι είναι, το, το εκλαμβάνεται ω χτύπημα κάτω από τη ζώνη ε, αυτό εγώ, που εγώ κάνουν... Δεν λέω τίποτα. Ε... Δεν κάνω κανένα σχόλιο. Εγώ δίνω μάχε. Mm -hmm. Γυρίζω όλη την Ελλάδα. Ξέρετε που, 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 που ήμουν αυτέ τι μέρε, κύριε Μελικόνη. Τρει μέρε στη Θεσσαλονίκη. Mm -hmm. Όργο κυριολεκτικά τη Θεσσαλονίκη. Τα νοσοκομεία, τι υπηρεσίε. Συναντήσει. Μετά στη Θράκη. Άλλε δύο μέρε. Από σουφλή μέχρι Ξάνθη. Την Δευτέρα το πρωί 7 παρα 10 πέταξα και πήγα στο Ηράκλειο. Και γύρισα σήμερα. Mm -hmm. Και έπαιτε συνέχεια. Αυτή, αυτή, αυτή είναι η δουλειά μα τώρα. Τώρα τα υπόλοιπα θα τα βρούμε μετά. Τώρα λοιπόν δίνουμε τη μάχη. Και εγώ έμαθα από τον Μακαρίτη τον Γιώργο το Γεννηματά, που ήταν και πολιτικό δάσκαλο, διότι ήμουνα και σύμβουλο του στην περίοδο που ήταν στο Υπουργείο Υγεία. Ότι στην περίοδο, όταν, ε, στην περίοδο του αγώνα, mm -hmm. το μόνο που σκέφτεσαι είναι ο αγώνας, ο αγώνας, ο αγώνας. Τα άλλα όλα περιτεύουν. Πάμε παρακάτω. Ε, οι εξηγήσει που έχετε δώσει ή η αυτοκριτική που κάνατε θεωρείτε ότι είναι επαρκής. Δηλαδή η φράση ίσως να ήταν λάθος η φωτογραφία με τον Αμβρόσιο. Ο καθένας, ε, θα κριθεί. Εμείς οι πολιτικοί κρινόμαστε από το λαό. Mm -hmm. Ο πολιτικός μας δικαστής είναι ο λαός. Αφήστε. Κοντός ψάρμος, αε Εντάξει, εγώ σας ρωτάω γιατί. Εντάξει, καλά κάνετε, αρκετούς, εγώ, ε, εγώ άλλα, άλλα Έχετε στο... δικαστεί και από αρκετού συντρόφου σα. Εγώ, εγώ είναι, είναι, άλλα στο μυαλό μου, κύριε mm. Ε, ναι, το, το καταλαβαίνω λοιπόν, αυτό που λέτε. Είναι... Απλώ για να κλείσουμε αυτό το θέμα. Μην λοιπόν, το... Δεν χρειάζεται να ε, το κλείσουμε. Μία τελευταία έχει ερώτηση κλίση. μόνο. Να Εντάξει, μία τελευταία Τελείο ερώτηση. Εκείνη την ώρα, με δεδομένο ότι ε, είστε πάρα πολλά χρόνια σε αυτό που λένε πολιτική ζωή κλπ. Και, λοιπά και, λοιπά και έχετε ακούσει και για τι καταδίκε του Αμβρόσου και για όλα αυτά. Εκείνη την ώρα, πώ δεν το σκεφτήκατε. Πώ. Ε, δεν ζυγίσατε πόσο αρνητικό αντίκτυπο θα μπορούσε να φέρει ε, αυτό, ε, τι, τι έγινε, Θέλατε να είσαστε ευγενικό προς έναν άνθρωπο που πήγε να σα υποδεχθεί η σε ένα Δημοκρατή... κοινοφελές ίδρυμα. Σε η... Σένα. Ε, ναι. Τι ήταν αυτό, το γεροκομείο ναι, τη Μητρόπολη, γυρο... τι ήταν, δεν θυμάμαι. Ναι, ένα γυροκομείο στο οποίο είχα συμβάλει εγώ ναι. και η αίμνη στη Μαρία Κυπριωτάκη. Ω Γενικό ναι. γραμματέας ναι, Κοινωνικών ναι, ναι, Ασφαλίσεων. Ναι, σωστά. Ναι, ναι, ναι. Αλλά τώρα τι. τι, τι, τι η δημοκρατία και η ορθοδοξία mm -hmm. δεν έχουν μέσα τους μυσαλλοδοξία ούτε μίσους. Αυτό έμαθα εγώ, αυτό έχω σπουδάσει. Αυτό ξέρω, αυτό ασπάζουμε. Τα άλλα όλα. Παμπά. Και για αυτούς οι οποίοι εκφέρουν μυσαλλοδοξία και, και μίσους. Για όλου. Mm -hmm. ε, υιοθέτησα εγώ ποτέ τέτοιε απόψει. Όχι, όχι, για τι απόψει του Αμβρόσου, λέει Υιοθέτησα λίμον. εγώ ποτέ. Δημόσια έχω τοποθετηθεί mm -hmm. και ότι διαφωνώ. Και για οποιοδήποτε ιεράρχη. Και όπω τονίζω εγώ, κύριε Μελικόνη, mm -hmm. και στη Βουλή και στην Επιτροπή του Συντάγματο, ότι η ταύτιση τη Εκκλησία και εκκλησιαστικών παραγόντων με τη δεξιά έκαναν κακό στην Εκκλησία. Τι μου λέτε τώρα, Άρα... η Ιστορία, του ο καθένα εκ του ασφαλού τώρα. Εγώ, αυτά τα, εγώ διώχτηκα με το νόμο 4.000, τέτοια θα λέμε τώρα. Mm -hmm. Άρα... Αυτή, εγώ συγκρούστηκα με την Εκκλησία το 1976, ναι. όταν ήμουν φοιτητή. Τι μου λέτε τώρα. Και κατόρθωσα και, και ο, ο, η σχολή τυφλών που ήταν τότε υπό την ευθύνη τη Εκκλησία έγινε κρατική. Mm -hmm. Ε, άμα δεν ξέρουν την ιστορία μου, τι να κάνω εγώ τώρα. Πάμε Μάλιστα. παρακάτω. Τώρα, για να πάμε παρακάτω που λέτε. Ε... Αυτέ τι μέρε γίνονται πάρα πολλέ εκδηλώσει με, με, την περίφημη ταμπέλα ΣΥΡΙΖΑ Παύλα Προοδευτική Συμμαχία. Και επειδή ακριβώ αναφερθήκατε και πριν και στην πορεία σα δίπλα στον Γιώργο Γεννηματά και στο Πασόκ γενικότερα, θέλω να σα ρωτήσω. Τώρα στο γραφείο που δεσπόζει η φωτογραφία του Αντρέα Παπαντρέου και του, Γεω... και του Γιώργου Γεννηματά, mm -hmm. δεσπόζουν κύριε. Όχι τώρα, διαχρονικά. Ναι. αλήθεια είναι αυτό. Άλλοι του ξέχασαν και του επικαλούνται μόνο του βολεύει. Πάμε. Άλλοι, ποιοι άλλοι, αλήθεια. Ε, πολύ που σήμερα νομίζουν ότι μπορούν ένα κόμμα με τέτοια ιστορία, να λένε ότι ο στρατηγικός τους στόχος είναι η ήττα του Τσίπρα. Μπορεί να φέρουν και άρα και, μένει. και το ίδιο και τι μένει; Μιλάτε για την κυρία δεν Φόφη Γεννηματά. Και, 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 και τη Φόφη, που, και τη σέβομαι και, νομ, mm -hmm. και νομίζω το ξέρει πολύ καλά, αλλά δεν μπορεί, δεν δικαιούται να το λέει η κόρη του Γεννηματά και η, η, η διάδοχος στο κόμμα αυτό του Ανδρέα Παπανδρέου. Δεν δικαιούται να λέει τι, ότι στόχο τη είναι η στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, ήταν ήταν, τη αριστερά και του Τσίπρα. Είναι ίδια. Πήγαμε δε στο 51 που έλεγε ο, ε, τότε το Κουκουέ, τι πλαστήρα τι Παπάγο. Και πλήρωσαν οι αριστεροί και έμειναν άλλα 15 χρόνια στα ξερονίσια, διότι με τα μέτρα ειρηνεύουσα ο πλαστήρα θα του έφερνε πίσω. Πα... Να πάμε πάλι στο, στο 90, όταν διέπραξε η αριστερά. Εγώ τα λέω, κύριε Μελικόνη. Εγώ δεν φοβάμαι. Mm -hmm. Σήμερα είμαι στο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ το 1990. Το, το mm -hmm. Όλοι όσοι ήμασταν δίπλα στον Ανδρέα... γιατί και τότε πολλοί κράτησαν... δεν θέλω τώρα να ανοίξουμε αυτή την κουβέντα. Ξέρουμε πολύ καλά ποιοι ήταν στον Ανδρέα δίπλα. Mm -hmm. Και το ξέρουν και αυτοί που είναι εκεί. Αρκετοί. Λοιπόν, τουλάχιστον είμαι περήφανο για το πού ήμουνα τότε. Λέω λοιπόν mm -hmm. ότι το παράπονο ή τότε όλων μας ήταν πως η αριστερά συμμάχισε με το φυσικό της αντίπαλο με το Μητσοτάκη έτσι mm -hmm. ακούω το φίλο μου κάποιους φίλους μου τώρα που φύγαν για το ΣΥΡΙΖΑ που τότε δεν του ε, τους είδα να είναι πολύ επαναστατημένοι λοιπόν τώρα λοιπόν Κάποιου Ερχόμαστε τα έχετε τώρα, τώρα και στο μυαλό όμω για να τα λέτε αυτά. τα έχετε στο μυαλό σα ε, για ε, να τα γιατί, λέτε. Ε, γιατί αυτά. δεν είμαι ακόμα. Ε, πείτε του, πείτε του. σκέψη. Θέλω λοιπόν να πω. Ναι. Εκείνοι που ήταν τότε. Εγώ λέω λοιπόν ότι σήμερα είμαστε μπροστά σε μια κρίσιμη αναμέτρηση. Mm -hmm. Ή θα γυρίσει η χώρα στα χέρια της οικογενειοκρατίας, της συγκεκριμένη οικογενειοκρατίας, που από το 1965 ανέτρεψαν την κυβέρνηση Γεωργίου Παπαντρέου, τη λαοπρόβλητη κυβέρνηση του Γεωργίου Παπαντρέου. Έχτισαν το, τη σκευωρία εναντίον του Ανδρέα Παπαντρέου το 1989. Και τώρα θα γυρίσουμε πίσω. Δεν έχει άλλου ανθρώπου ούτε η συντηρητική παράταξη. Επιδύει... Δηλαδή, δεν δικαιούται ότι ο Τσίπρα, ο οποίο πήρε μια χώρα υπό οικονομική κατοχή, mm -hmm. την έβγαλε από τα μνημόνια, άρχισε να ξεδιπλώνει κοινωνικό πρόγραμμα, φτάσαμε σήμερα στι 120 δόσει. Φτάσαμε για πρώτη φορά η Βουλή των Ελλήνων να, να, να συζητάει το πόρισμα των γερμανοκατοχικών αποζημιώσεων μετά από 70 χρόνια. Βέβαια. Κύριε αυτά Πουρουλή... συμβαίνουν σήμερα αντί να συζητάμε mm -hmm. αυτά. Έρχεται η κυβέρνηση και λέει ότι ναι, mm -hmm. θα πάμε σε ρύθμιση που δεν θα ε, μειώνει το αφορολόγητο. Θα ακυρώσουμε δηλαδή εκείνον τον νόμο που επέβαλε Όλες. το Διεθνές Ομισματικό Ταμείο. Και έρχεται αυτή η κυβέρνηση. Και διαψεύδει για άλλη μια φορά αυτά που λέγανε οι προφήτε και οι κασάνδρε για τη δεξιά μια ζωή. Αυτά έκανε και με τον Αντρέα. Θα πέσει η κυβέρνηση στου 6 μήνε, στου 8, στου 10. Το ίδιο και τώρα. Θα πέσει την πρώτη αξιολόγηση, στη δεύτερη. Πάντω, έχουμε... επειδή τώρα δεν είναι θέμα πρόβλεψη, δηλαδή στι 26 Μαου έχουμε φτάσει. Ναι, ναι, το αργότερο, πω, τον Οκτώβριο έρχεται, λοιπόν, έχουμε την κυβέρνηση, ευρωεκλο... εθνικές, προβλέπανε λοιπόν ότι δεν ναι. θα μπούμε στα... στι αγορέ. Και σήμερα έχουμε ένα ομόλογο ναι. δεκαετές, που είχε να εκδοθεί 10 χρόνια στην Ελλάδα mm -hmm. με εξαιρετικά χαμηλό επιτόκιο. Και δεν σταματάει εδώ. Η ίδια ανοίγει την κουβέντα να αγοράσει, παρακαλώ, το χρέο που δημιούργησαν όλοι αυτοί οι κύριοι. Το χρέο προ το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο. Να πούνε στο... Γιατί λέγανε στον ελληνικό λαό κάποτε, ότι είναι πολύ χαμηλό το επιτόκιο του Διεθνού Νομισματικού Ταμείου. Να ακούσει ο ελληνικό λαό εδώ από την εκπομπή σα, κύριε Μεγικόρνη, yeah. ότι το επιτόκιο είναι 5%. 4,9% yeah. για την ακρίβεια. Λοιπόν, αυτό θα αγοραστεί και θα διώξουμε εμεί αυτό το ιστορικό γεγονό. Θα είναι ότι αυτοί αυ, αυ, που φέραν το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο στη χώρα θέλουν να επανέλθουν, ω ως να έχουν κατέβει από παρθενογένεση. Μα δεν έχουν κάνει. Είναι αμαρτωλές παρθένες, Δεν είναι. Λοιπόν, ε, και έλεγε κοντά μας οι εν πολλές αμαρτίες περί γίνει η μέρα της... Ε... Όντως. Λοιπόν, δεν κατέβηκαν από παρθένο γέννηση. Και έρχονται σήμερα και τολμούν και έχουν και θράσους να λένε ότι θα, θα, θα φέρουμε επενδύσεις. Για έτσι φέρανε. Το... Ποιος κυβέρναγε μέχρι το 15 κύριε Μελικόνη. Μάλιστα. Κυβέρνα, δεν κυβέρναγε ο κύριος Μητσοτάκης. Τι θα φέρει στο δημόσιο υπάλληλο. Να μα πούν οι δημοσιοί πάλι τι θα φέρουν. Όλα αυτά θα είναι και θέματα που θα είναι και διακυβεύματα και των εθνικών εκλογών. Μα είναι εκλογών, τώρα σιγά σιγά στο τραπέζι. Ακούστε, ο πολιτικό χρόνο. Σαν αργά πάντω να μπαίνουν στο τραπέζι. Σε 40 μέρε έχουμε βρεθεί. Σε 40 μέρε είναι πολύ μεγάλο πολιτικό χρόνο mm -hmm. να προβληθούν όλα αυτά τα διλήμματα. Μάλιστα. Εγώ είμαι βέβαιο, ακούστε και σα το λέω για άλλη μια φορά. Ναι. Γιατί είμαι ένα άνθρωπο που γυρίζω. Ναι. Έχω πάει στην Ήπειρο, όλη την Ήπειρο. Πείτε το και να κλείσουμε έχω... με αυτό, ναι. Ε, ναι, έχω πάει η Θράκη, mm -hmm. Έχω πάει στη Μισή Μακεδονία. Έχω πάει στην Κρήτη, σε νησιά, στην Πελοπόννησο. Λοιπόν, σα λέω <coughs> ένα πράγμα. Ότι ο πολιτικό αντίπαλο του ΣΥΡΙΖΑ είναι η αποχή. Είμαι βέβαιο ότι ο ελληνικό λαό θα προβληματιστεί από τον πολιτικό λόγο που θα εκφέρομαι τον τεκμηριωμένο λόγο ναι. και αφενός μεν και στις εκλογές και στις ευρωεκλογές θα, η απάντηση θα είναι εξαιρετικά δυναμική και στις εθνικές εκλογές ο Τσίπρας ναι. έχει μπροστά του όλο αυτό τον χρόνο έχει και την ικανότητα να τις πάρει τις εκλογές. Και Άλυτη. θα σας πω γιατί. Γιατί ο ελληνικός λαός θα προβληματιστεί και θα εμπιστευτεί το καθαρό βλέμμα του Τσίπρα θα εμπιστευτεί την προσπάθεια που έκανε να σταθεροποιήσει την οικονομία, να σταθεροποιήσει τη δημόσια ζωή. Η πολιτική σταθερότητα είναι ένα, ένα ε, σημαντικό γεγονός που απορρόφησε τους κοινωνικούς κρατασμούς. Όλα αυτά λοιπόν θα τα ρισκάρει mm -hmm. με έναν μητσοτάκι. Δεν θυμάται τι έγινε από το 1990. Στο 93 με του Μάλιστα. Πάλι Κύριε... θα, θα έχουμε τα ίδια. Κύριε Κουρουμπλή, τα βάλατε τα διλήμματα. Ε, θα ήθελα να σα ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σα εδώ και για που για ανοίξατε τα χαρτιά σα και για αυτή την υπόθεση. Να είστε καλά. Καλό σα βράδυ. Ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δώσετε. Κυρίε και κύριοι, πάμε τώρα στα τη οικονομία. Καθώ συνεχίζονται τα θετικά μηνύματα για την ελληνική οικονομία, αγορέ και οίκοι αξιολόγηση αναμένουν την πρόορη πληρωμή προ το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο. Μια διαδικασία η οποία αναμένεται να ξεκινήσει τι επόμενε ημέρε. Στο θέμα αναφέρθηκε από τον Βελβεντό Κοζάνη και ο Πρωθυπουργό, ο οποίο εξάλλου πραγματοποιεί περιοδεία στην περιοχή. Ο Αλέξη Τσίπρα τόνισε ότι φεύγουν πάνω από το κεφάλι μα αυτοί οι οποίοι έπαιρναν τι λάθο αποφάσει και πλέον η Ελλάδα μπορεί να χαράξει το δικό τη δρόμο. Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρο τη κυβέρνηση και υπουργό Οικονομία και Ανάπτυξη Γιάννης Δραγασάκη, επεσήμανε ότι το μαξιλάρι ρευστότητα είναι αρκετό για να καλύψει τι ανάγκε τη χώρα έω το 2023. Μένουμε στα τη οικονομία. Ο Γιώργο Χριστοφορίδη είναι εδώ μαζί μα. Καλησπέρα, Γιώργο. Γιώργο, καλησπέρα. <σχ> <σχ> Θέλω να σταθούμε λίγο, να υπενθυμίσουμε μάλλον στου τελεθεατέ μα, γιατί τα έχουμε ξαναπεί. Αλλά επειδή η εξαιρετική πορεία τη αποκλιμάκωσης των αποδόσεων του ελληνικού ομολόγου <σχ> συνεχίζεται, Θέλω να σταθούμε λίγο να δούμε τι έγινε τι τελευταίε 15 μέρε. 11 κλεισίματα. Οι αποδόσει αποκλιμακώθηκαν κατά 16,2%. Γιώργο, είναι μια μάλλον αξιομνημόνευτη πορεία στην ιστορία των διεθνών αγορών. Ε, όταν το αντιλαμβάνεται κανεί αυτό, νομίζω ότι έρχονται αυτόματα στο μυαλό του δύο πράγματα, δύο πρόσωπα. Από τη μια μεριά ο Κυριάκο Μιζοτάκη, που μα έλεγε ότι η Ελλάδα είναι εκτό αγορών, γιατί λέει τα σπρέτ είναι πάρα πολύ ψηλά. Και βεβαίω διαψεύτηκε παταγωγό από την πραγματικότητα. Και από την άλλη μεριά, ο Αλέξη Τσίπρα, ο οποίο είχε μιλήσει για την οικονομία την ελληνική και την είχε παρομοιάσει με ελαττήριο, το οποίο μετά τη συμπίεση θα εκτοξευθεί. Νομίζω ότι στο γράφημα το χρηματιστηριακό επενδυτικό που χαρακτηρίζει την ελληνική οικονομία, αυτή η εκτόξευση γίνεται σήμερα. Ε, με, σε αυτό το πλαίσιο, θέλω να θυμίσω στου τηλεθεατέ μα δύο α, πράγματα που γράφτηκαν το τελευταίο καιρό στο διεθνή τύπο. Τη Βέλτ, τη άρθρο την περασμένη Παρασκευή. Έγραφε. Η απόδοση του πενταετού ομολόγου τη Ελλάδα υποχώρησε στο 2,17% mm -hmm. και διαμορφώθηκε έτσι σε χαμηλότερα επίπεδα από αντίστοιχου Αμερικανικού τίτλου που κινούνται στο 2,29%. Τίτλο του άρθρου. Πιο υγιή οφειλέτηση η Ελλάδα από τι τη είπα. Την ίδια ώρα. Κεντρικό άρθρο ανάλυση του Τόμα Φρίκε στο Σπίγκελ. Ο οποίο αφού απαριθμεί η σειρά επιτυχιών τη ελληνική mm -hmm. οικονομία την τελευταία περίοδο το... καταλήγει. Μην φτάσουμε και στο σημείο κάποια στιγμή να πρέπει να στείλουν οι Έλληνε στο Βερολίνο κάμια τρόικα. Με συστάσει για βελτίωση τη δική μα οικονομική πολιτική, τη γερμανική. Αυτά πιστεύαμε ποτέ ότι θα γραφτούν, ότι θα τα ζήσουμε. Αυτά γράφονται όμω, Γιώργο, στο διεθνή οικονομικό τίτλο. Την ίδια ώρα, βέβαια, η ελληνική, ο ελληνικό τύπο, ο συστημικό τύπο, στα συστημικά μίντια, τσιμουδιά. Και έτσι, πάρα πολλοί Έλληνε θεωρώ ότι δεν τα γνωρίζουν καν αυτά. Όπω επίση δεν γνωρίζουν και ότι αυτή ναι. τη στιγμή που μιλάμε, μια, ε, η ελληνική κυβέρνηση. Ε, υλοποιεί τη διαδικασία για την έναρξη των τη, διεκδικήσεων των γερμανικών αποζημιώσεων. Και πρώτο βήμα θα είναι αύριο, όπου η Βουλή θα συζητήσει και θα εγκρίνει ψήφισμα προ την ελληνική κυβέρνηση. Το οποίο ε, θα καλεί την ελληνική κυβέρνηση, και το διαβάζω μότα μου επίση, γιατί έχει αξία, να προβεί σε όλε τι ενδεδειγμένε διπλωματικέ και νομικέ ενέργειε mm -hmm. για τη διεκδίκηση και την πλήρη ικανοποίηση όλων των αξιώσεων του ελληνικού κράτου από τον πρώτο και τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Στο σχετικό κείμενο επισημαίνεται επίση ότι το ναι. ζήτημα των οφειλών προ την Ελλάδα mm -hmm. παραμένει ανοιχτό, ω απαράγραπτο χρέο που ζητά επίμονα την ηθική, ιστορική και νομική δι... δικαίωση. Καθώ και ότι δεν τίθεται και δεν δίνεται να τεθεί κανένα ζήτημα παραγραφή των αξιώσεων του ελληνικού κράτου. Αυτή είναι μια πολυαναμενόμενη εξέλιξη την οποία, και με αυτό και θα κλείσουμε Γιώργο, οι Έλληνε την ακούν για δεκαετίε, την περιμένουν για δεκαετίε. Και ποτέ δεν γίνεται τίποτα. Ένα που τώρα γίνεται. Ξεκινάει μια μεγάλη προσπάθεια για μια ιστορική ηθική δικαίωση τη Ελλάδο. Και αυτό θα το ζήσουμε τώρα. Γιώργο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλό βράδυ. βράδυ. Κυρίε και κύριοι, συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση για την υπόθεση Νοβάρτη με τον Υπουργό Δικαιοσύνη Μιχάλη Καλογύρου να κάνει λόγο για αποκρουστική επίθεση προ του δικαστικού λειτουργού που δεν τιμά, όπω λέει, το πολιτικό σύστημα. Την ίδια ώρα για σκευωρία και μεθοδεύσει μιλάει η αντιπολίτευση. Πάμε να τα σχολιάσουμε όλα αυτά με τον Κώστα Πουλακίδα που είναι εδώ μαζί μα. Κώστα, καλησπέρα. Η Βουλή σήμερα έπρεπε να περιμένει να τελειώσει ο κύριο Βορύδη τι δουλειέ του, έτσι. Όχι, να τελειώσει τα δικαστηριά του. Ναι, ναι. Ε, έχει άλλε προτεραιότητε ο κύριο Βορύδη. Προφανώ. Και έπρεπε να περιμένει η Βουλή για να, για να έρθει ο κύριο Βορύδη. Παρακτό, εγώ δεν κατάλαβα γιατί ο κύριο Βορύδη έπρεπε να έρθει συγκεκριμένη για αυτή την τροπολογία. Έχει κάποια εξειδίκευση την τροπολογία αυτή. Είναι μια τροπολογία η οποία αφορά τον υπόδρομο. Ποια είναι σχέση του κύριο είναι εκπρόσωπο συμφερόντων, έχει κάποια σχέση. Όχι, προφανώ όχι. Απλώ είναι στην εκλογική του περιφέρεια. Μόνο αυτό μπορώ να, να φανταστώ. Γιατί, γιατί δεν το γνώριζε το θέμα η Νέα Δημοκρατία. Η τροπολογία είχε κατατεθεί από χθε. Η συγκεκριμένη δε τροπολογία είχε κατατεθεί ήδη από, mm -hmm. την προηγούμενη, από, δευτέρα, από τη Δευτέρα το πρωί σε άλλο νομοσχέδιο από το οποίο και απεσύρθηκε για, να πά, για να πάει την επόμενη μέρα. Ήταν, είναι εντελώ περίεργη αυτή η στάση τη Νέα Δημοκρατία. Έχω την εντύπωση ότι η Νέα Δημοκρατία αρχίζει και ταυτίζει όλο και περισσότερα με συμφέροντα mm -hmm. και αρχίζει και αποφεύγει και όλο, όλο και περισσότερο και τη συζήτηση στα συζητήματα διαφθορά, αλλά επί τη ουσία των φαινομένων. Το λέω αυτό γιατί είδαμε και το βίντεο από χθε. Δεν υπόφηκε κάτι καινούργιο. Ένα αναμάσιμα. Πετσίτη, πέτσίτη έλεγε ο Παπαθεώδρου, πέτσίνο έλεγε ο κ. Παγγελόπουλο. Ανευαξία. Και μετά κάποιε κορώνε. Επί τη ουσία. Θα συζητήσουν οι πολιτικοί αρχηγοί. Αν δεν θα συζητήσουν, μην περιμένετε την Παρασκευή. Ο κ. Τάκη δεν θα μιλήσει την Παρασκευή. Δεν θα μιλήσει ο κύριο Μετακριτική. Δεν γιατί, θα και... μιλήσει στην συζήτηση, στη συζήτηση για την άρση ασυλία. Θα μιλήσει του κύριου Λεβέρπου σχετικά με το, με το σκάπλο τη Νοβάρτη. Μάλιστα. Έτσι. Δεν θα έρθει την Παρασκευή για να μιλήσει. Θα το αποφύγει. Εκτό αν το ασκηθεί πολύ μεγάλη πίεση, πίεση από παράγοντε μέσα από το χώρο τη Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα. Φυγομαχία, λοιπόν. Κώστα Πουλακίδα, να σα ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Κυρίε και κύριοι, εμεί λίγο πριν κλείσουμε να σα υπενθυμίσουμε ότι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μα μπορείτε να το παρακολουθείτε είτε απευθεία, είτε την ώρα που εσεί επιλέγετε και από την επίσημη σελίδα μα στο Facebook. Αυτέ ήταν οι ειδήσει τη ημέρα μέσα από το φαγκό του Κόντρα. Όλοι εμεί σα ευχαριστούμε που μα εμπιστευθήκατε και σήμερα για την ενημέρωσή σα, η οποία εδώ στο Κόντρα είναι ο πρωταγωνιστή. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.